Με την ευκαιρία της συζήτησης της επερώτησης στη Βουλή για τις περικοπές στα έργα και στα κονδύλια των Μεσογειακών Αγώνων του 2013, ο βουλευτής Καρδίτσας της Νέας Δημοκρατίας, κ. Σπύρος Σταλιαδούρος, δηλώνει πως σε καμία περίπτωση ο νομός δεν θα πρέπει να αποκλειστεί από τα αθλητικά και πολιτιστικά δρόμενα της διοργάνωσης. Τονίζει μάλιστα πως είναι λάθος η θεώρηση του κόστους αυτού ως πατάλη, καθώς συνεπάγεται έργα που θα είναι ανταποδοτικά. Η περικοπή των πιστώσεων για τους Μεσογειακούς Αγώνες αποτελεί ένα πλήγμα. Αφενός μεν διότι έργα τα οποία θα ήταν χρήσιμα τόσο για τους Μεσογειακούς Αγώνες αλλά γενικότερα και για την ανάπτυξη της Θεσσαλίας δεν προχωρούν. Από την άλλη πλευρά θεωρώ και το έχω τονίσει και στη Βουλή ότι και στη Δυτική Θεσσαλία πρέπει να διεξαχθεί ένα τμήμα τόσο των αθλητικών αγώνων όσο και των πολιτιστικών εκδηλώσεων. Υπάρχουν οι αναγκαίες υποδομές, προχωρούν και τα κλειστά γυμναστήρια. Δεν μπορεί η Δυτική Θεσσαλία, η Καρδίτσα και τα Τρίκαλα να αφήνονται και να μην συμμετέχουν σε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση.